Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και χαρά σας. Μάρκος Μυρνάκης εδώ από το katsounes.gr. Έρχομαι σε ένα καινούριο κατσουνοβίντεο γιατί θέλω να σας παρουσιάσω δύο υπέροχες, τρεις υπέροχες, έχω χάσει το μέτρημα, βέργες. Χειροποίητες, κριτικές, ίσιες βέργες, μαγκούρες. Όπως για παράδειγμα αυτήν εδώ που κρατάω και θα σας δείξω πρώτη γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή τη μαγκούρα που έχουμε δημιουργήσει. Χειροποίητη, αυθεντική, από ξύλο πρίνου, 1,51 το ύψος της και στο τελείωμά της είναι από κέρατο ελαφιού, το οποίο μας το έστειλε ο φίλος μας ο Νίκος, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, από την Ξάνθη ο φίλος μας ο Νίκος. Η συγκεκριμένη βέργα, η περίμετρος του ξύλου είναι 10 εκατοστά και το βάρος της 1200 γραμμάρια, μία special βέργα διαθέσιμη από τώρα στο katsounes.gr. Να σας πω λίγα πράγματα ότι για το κέρατο δεν είναι από σφαγή, αλλά είναι από κέρατο που έχει χάσει το ίδιο το ελάφι, όπως μας επιβεβαίωσε ο φίλος μας ο Νίκος. Πάω να σας δείξω άλλες δύο ίσιες μαγκούρες, μία-μία, οι άλλες δύο είναι από ξύλο λιοτρίνι. Ένα από τα ομορφότερα ξύλα, το ξύλο λιοτρίνι, την βόλεψα εδώ. Θα ξεκινήσω με αυτήν πρώτα, η οποία είναι ίσια, γεμάτη καμπύλες όπως βλέπετε εδώ. Έρχομαι και στην άλλη την κάμερα γιατί σήμερα θέλω να κάνω παιχνιδιάρικο βίντεο. Ελπίζω απλά να φαίνεται γιατί είμαι θεός σκότεινος και πίσω μου έχει φως. Θέλω να σας πω ότι για τις επόμενες δύο κατσούνες μαγκούρες, όχι κατσούνες, μαγκούρες που έχω να σας δείξω, τα ξύλα έρχονται απευθείας από τα ορεινά της Κρήτης για να καταλήξουν στην πόρτα σας όπου κι αν είστε. Γι' αυτό έχουν αυτά εδώ έτσι τα ωραία τα νερά, τις ωραίες τις καμπύλες οι οποίες έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία και το χιονιά που έχουμε στα ορεινά βουνά της Κρήτης. Η συγκεκριμένη λοιπόν κατσούνα, να δω το σκονάκι μου, έχει 1,45 είναι το ύψος της. Πάμε να δούμε λίγο την περίμετρο και το βάρος της. Η περίμετρός της, ο μέσος όρος, το πάνω μέρος που είναι πιο παχύ, είναι στα 10 εκατοστά και στο κάτω μέρος που είναι πιο στενό, στα 7,5. Ενώ το βάρος της συγκεκριμένης μαγκούρας είναι στα 800 γραμμάρια. Είναι μια ελαφριά μπαστούνα που μπορείτε να στηριχτείτε πάνω της μια βέργα για να την πάρετε και να πεζοπορήσετε και να κλέψετε σε εντυπώσεις, να εντυπωσιάσετε όποιον και αν τη δει. Φαίνεται η δική μας φραγίδα και υπογραφή και αυτές εδώ οι καμπύλες που έχει είναι ιδανικές για να τις χρησιμοποιήσετε ως λαβές και να κάνετε ανάβαση ή κατάβαση. Και πάω να σας δείξω την τρίτη και τελευταία μαγκούρα για το συγκεκριμένο βίντεο που έχω ετοιμάσει και είναι αυτή εδώ η υπέροχη κριτική μαγκούρα η οποία είναι από ξύλο λιοτρίνι με σκαλιστό τελείωμα κεφάλι φίδιου. Μία πανέμορφη με ωραίες καμπύλες. Όπως βλέπετε και συγκεκριμένη, είναι σχεδόν το ίδιο ξύλο με το άλλο. Είναι και αυτό από τα ορεινά βουνά της Κρήτης και αυτό θα έρθει στην πόρτα σας. Έτσι, δηλαδή περπατάμε τα βουνά και σας φέρνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Και φαίνεται, κάθε καμπύλη είναι και ένας χιονιάς που έχει περάσει το συγκεκριμένο ξύλο. Σκαλιστό στο πάνω μέρος με κατσούνα φιδιού. Φαίνεται η δική μας φραγίδα και υπογραφή. Το ύψος της συγκεκριμένης κατσούνας είναι επίσης 1,45. Το βάρος της είναι, για να δούμε, στο 1 κιλό. Και η περίμετρος του ξύλου στο πάνω μέρος είναι 11 εκατοστά και στο κάτω μέρος είναι 8 εκατοστά. Έχει κορδόνι για να περάσετε το χέρι σας και να μην σας πέσει και είναι διαθέσιμη από τώρα στο katsounes.gr. Μπείτε στο katsounes.gr, θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων κριτικών μπαστούνιών και πολλών άλλων ειδών για εξορμήσεις με ασφάλεια αλλά και με στήλο, όπως βλέπετε το μπλουζάκι που φοράω. Έχουμε κουδούνες, έχουμε κάποια κεραμικά πλέον,
σαρίκια, βουριαλάκια. Μπείτε, ρίξτε μια ματιά, σίγουρα θα βρείτε κάτι να σας ενδιαφέρει. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube ή όποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο επιθυμείτε για την ενημέρωσή σας. Σας χαιρετώ, μέχρι το επόμενο βίντεο και υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα έχω πιο συχνά κατσουνοβιντεάκια πέρα από κατσουνάδες. Γεια σας!